Τις τελευταίες ώρες επικρατεί αναβρασμός στο Σκαλάνι, Δήμος Ηρακλείου. Υπάρχουν κρούσματα, έχουν καταγραφεί κρούσματα κορονοϊού. Μέχρι και χθες το βράδυ 6 επιβεβαιωμένα κρούσματα. Σήμερα προσθέθηκαν άλλα 4. Υπάρχει αναβρασμός, υπάρχει προβληματισμός, υπάρχει ανησυχία στην ευρύτερη περιοχή και μάλιστα θα διενεργηθούν και rapid test την προσεχή Τετάρτη στο Δημοτικό Σχολείο της περιοχής. Ζωντανή σύνδεση με Σκαλάνη και θα συναντήσουμε τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, τον κύριο Κώστα Στιακάκη. Κύριε Στιακάκη, να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα κύριε Παναγιώτοπουλε. Έχουμε αύξηση των κρουσμάτων, σωστά. 6 χθες, συν άλλα 4 σήμερα, συνολικά 10. Ναι, πράγματι το θέμα συζήτησης απόψε δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστο. Κοιτάξτε, εμείς όλη η ιστορία ξεκίνησε από ένα νεαρό, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι έφερε τον ιό πριν καμιά 15 μέρες. Αυτός έκανε παρέα με κάποιους άλλους νέους στο χωριό και από εκεί και πέρα υπήρξε μια διασπορά. Μέχρι προχθές πραγματικά υπήρχαν 6 επιβεβαιωμένα κρούσματα, αλλά σήμερα δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, ο ιός έχει περάσει και σε άλλα παιδιά και είχαμε συν 4 κρούσματα, οπότε είμαστε στο σύνολο 10. Έχουν προβληματιστεί. Αυτό που μας φοβίζει είναι ότι τις επόμενες μέρες πιθανότατα θα προκύψουν και άλλα κρούσματα, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς τέλος πάντων, όλα αυτά τα παιδιά τα οποία έκαναν παρέα ήταν νέοι κυρίως και ο καθένας από αυτούς είχε αρκετές επαφές και με άλλους νέους. Τι να πω, ελπίζω να μην υπάρχει μεγάλη διασπορά. Θα τρέξει, κύριε Στιακάκη, θα τρέξει και η διαδικασία. Θα τρέξει και η διαδικασία εχνηλάτησης. Από ό,τι καταλαβαίνω, σας ανησυχεί και η διασπορά του ιού στις τάξεις των κατοίκων. Από ό,τι έχω ενημερωθεί, υπάρχει ανησυχία. Και μάλιστα την προσεχή Τετάρτη θα διενεργηθούν και rapid test. Και καλό είναι να συμμετέχουν όλοι. Βεβαίως, αυτό ήθελα να πω και εγώ. Εμείς από την Παρασκευή που διαπιστώσαμε ότι είχε κάποια έξαρση έτσι, το θέμα αυτό, επικοινωνήσαμε με τις αρμόδιες φορείς και καταφέραμε τέλος πάντων σε συνεννόηση με αυτούς την επόμενη Τετάρτη, μεθαύριο δηλαδή, στις 10 το πρωί, 10 με 2, θα προσέλθει εδώ το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ για να κάνουμε τα rapid test. Είναι εντελώς δωρεάν και εννοείται ότι καλώ όλους τους χωριανούς και όλους τους συντοπίτες μας που μένουν στο Σκαλάνι να προσέλθουν. Για να δούμε πώς θα περιορίσουμε λίγο αυτή την κατάσταση, να μην πάρει κι άλλη έκταση. 10 κρούσματα σε μια περιοχή όπως το Σκαλάνι δεν είναι μικρός αριθμός, δεν είναι μικρό ποσοστό, κύριε Στιακάκη, και σίγουρα πιθανότατα να έχει υπάρξει και διασπορά. Ναι, κύριε Νίκο, και προσέξτε μια λεπτομέρεια. Όλα τα παιδιά αυτά ανήκουν σε διαφορετικές οικογένειες. Αυτό είναι που μας έχει ανησυχήσει. Δεν είναι από μια οικογένεια, ας πούμε, 5 κρούσματα. Καταλάβατε. Ανήκουν όλοι σε διαφορετικές οικογένειες και αυτό σημαίνει ότι πιθανότατα να υπάρχουν και άλλα άτομα που θα έχουν αυτή τη στιγμή τον ιό. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Σχολείο, κύριε Στιακάκη, από τις 10 το πρωί, σωστά, μέχρι... Από τις 10 έως τις 2. Εντάξει, αν υπάρχει προσέλευση, βέβαια, μας είπαν οι άνθρωποι ότι μπορεί να μείνουν και παραπάνω. Αρκεί κάποιος να έχει αστυνομική ταυτότητα και άμκα? Θα χρειαστεί αστυνομική ταυτότητα και να γνωρίζει το άμκα του. Ναι, ναι, πράγματι. Μάλιστα. Δεν είναι δύσκολο λοιπόν. Το Σκαλάν μια μικρή περιοχή. Όχι, η διαδικασία. Με τα πόδια πηγαίνει κάποιο στο Δημοτικό είναι Σχολείο. Πολύ εύκολο. Ναι, επιλέξαμε το Δημοτικό Σχολείο επειδή είναι ακριβώς το κέντρο του χωριού. Διαθέτει 3-4 αίθουσες. Οπότε πιθανότατα μάλλον 3 συνεργεία του ΕΟΔΗ θα μας διατεθούν. Οπότε θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για όλους τους χωριανούς να προσέλθουν, να κάνουν το τεστ, να δούμε λίγο πώς θα περιορίσουμε την έξαρση του ιού. Μάλιστα. Οπότε απευθύνεται κάλεσμα να συμμετέχουν... Όλοι οι χωριανοί και όχι μόνο. Όσοι μένουν Σκαλάνι, γιατί έχουμε και αρκετό κόσμο που δεν είναι γεννημένοι στο Σκαλάνι και μένουν στην περιοχή μας. Μάλιστα. Κύριε Στιακάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ.